Στο Ηράκλειο έφτασε το μεσημέρι ο Γιάννης, ένας εκ των τριών τραυματιών μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Μέρη Καριωτάκη. Ο Γιάννης μίλησε νωρίτερα, καλησπέρα Μέρη, στην Crete TV και στο Μάνο Δασκαλάκη και είπε το παιδί το προφανές μεταξύ άλλων, ότι αισθάνεται δηλαδή πολύ τυχερός που ζει μετά από αυτή την πολύ πολύ σοβαρή περιπέτεια. Ακριβώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτό ακριβώς υποστήριξε και βεβαίως δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό εκτός από το ότι αισθάνεται τυχερός και για το γεγονός ότι κανένας από τους τρεις δεν έχασε τη ζωή του. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, όπως είδαμε σε αυτό το ανεπανάληπτο βίντεο που υπάρχει. Και βεβαίως για το γεγονός ότι ο ίδιος είναι καλά. Βεβαίως ήρθε σήμερα με τα τραύματά του να είναι εμφανή. Είναι όμως ψύχρεμος και ήρεμος και τώρα η αγωνία όλων είναι αφενός για τον 28χρονο φίλο τον Φραγκίσκο, ο οποίος ωστόσο δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του και αφετέρου, κυρίαρχα για τον αδερφό του Γιάννη, τον 34χρονο Δημήτρη, τον πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γεώργιος Γεννηματά σε καταστολή. Μέρη, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Μάνο Δασκαλάκη αποκλειστικά και επιστρέφουμε. Γιάννη, καταρχήν χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχεις επιστρέψει στο σπίτι σου. Θέλω να μου πεις τι νιώθεις μετά από αυτήν την περιπέτεια που βίωσες. Εντάξει, νιώθω λίγο τυχερός, να σου πω. Μπορώ να πω ότι νιώθω τυχερός για όλα, για έτσι όπως κατέληξα, να σου πω. Δηλαδή που δεν έπαθα ζημιά. Είναι μια περιπέτεια που φαντάζομαι δεν θα την ξεχάσεις ποτέ, Γιάννη. Είναι η χειρότερη περιπέτεια της ζωής που έχω περάσει μέχρι στιγμής. Και θα συνεχίσει εφόσον έχω ακόμα τον αρφό μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή μέχρι να ξεχαστεί όλο, μέχρι να μην μείνει τίποτα στον ορίζοντα, θα περάσουν χρόνια. Θέλω να μου πεις λίγο για τον αδερφό σου, τον Δημήτρη. Σε τι κατάσταση είναι, φαντάζομαι ότι η οικογένεια ζει τις δικές της ώρες αγωνίας. Δηλαδή αγωνιάται για τον Δημήτρη. Ναι. Όλοι το μυαλό το έχουμε εκεί. Τι σας έχουν πει γιατροί για τον Δημήτρη, γιατί όλη η Κρήτη ενδιαφέρεται να μάθει. Εκτός κινδύνου. Θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η νοσηλεία του Γιάννη. Ναι, θα πάρει. Μίνιμουμ θα πάρει για να ξυπνήσει 10 μέρες. Δηλαδή, 6 με 10 μέρες είναι το μίνιμουμ περιθώριο που δίνουν για να ξυπνήσει, ώστε να ξυπνήσει από το... Γιατί τώρα είναι σε... μετά από το χειρουργείο είναι... Είναι σε καταστολή. Καταστολή, μπράβο. Σε καταστολή. Η αγάπη που έχουμε εισπράξει και οι κοινοποιήσεις και όλα τα μηνύματα του όλου του κόσμου που, και στο ιστολογικό τομέα και τηλεφωνικά είναι πραγματικά απίστευτα. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι. Μας έχουν συγκινήσει πάρα πολύ δηλαδή η αγάπη του κόσμου. Εντάξει. Ο άνθρωπος βίωσε μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που αφήνει σαφέστατα ψυχολογικό τραύμα και για να ξεθοριάσει αυτή η εμπειρία, γιατί δεν πρόκειται να ξεχαστεί σε καμία περίπτωση, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, ο ίδιος έκανε αναφορά και στην κατάσταση της υγείας του Δημήτρη. Εξακολουθεί, όπως είπες και εσύ, να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας. Ενώ ο Φραγκίσκος υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση στην Άνω Γνάθ. Ακριβώς, Κατερίνα. Φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν σιγά σιγά για τρίτη διαδικασία της αφύπνισης για τον 34χρονο Δημήτρη, αλλά με αργά βήματα και προκειμένου αυτά τα βήματα να είναι σταθερά, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην υγεία του 34χρονου πατέρα. Ο έτερος, όπως είπε πολύ σωστά, 28χρονος Φραγκίσκος, υπευλήθη στην επέμβαση, είναι καλά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ωστόσο στο Γεώργιος Γεννηματάς. Δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι το εξτρέμιο.
μυστήριο για τον ίδιο. Τώρα ο καθένας από τους τρεις με το δικό του τρόπο δίνει τη μάχη για να αφήσει πίσω του αυτό το επεισόδιο, το οποίο υπενθυμίζω ότι σημειώθηκε το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Σημαίνει αυτό ότι 6 μέρες μετά, σήμερα έχει 22 μήνας, ο 37χρονος πιστολέρο που έχει ταυτοποιηθεί, είναι γνώριμος και γνωρίζουν οι πάντες πού ακριβώς κινείται και πώς κινείται, δεν έχει συλληφθεί. Κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, με τις αρχές να πιστεύουν ότι ενδεχόμενα τελικά να έχει φύγει από τη χώρα ήδη από τις πρώτες στιγμές, με δεδομένο ότι φαίνεται στο πολύ στενό συγγενικό του περιβάλλον, Κατερίνα, με το οποίο έχει και πολύ καλές επαφές, να έχει ανθρώπους με άκρες, ανθρώπους που έχουν και εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, την εταιρεία από την οποία είχε ενοικιάσει το συγκεκριμένο τζιπ στο οποίο επέβαινε όταν έγινε το μακελιό στο Γκάζι. Και αυτό σημαίνει ότι ίσως να πρόλαβε και να έχει φύγει από τη χώρα. Πάντως το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται και οι αρχές προσπαθούν, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν και το δίκτυο των γνωριμιών που λογικά θεωρούν ότι έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να φτάσουν σε αυτόν. Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ για την